Θέλω να μου πεις πού θα προτιμούσες να μένεις, Ελλάδα ή Κύπρο. Ελλάδα. Βαρέθηκα την Κύπρο. Δαμέ, κουράστηκα να σου πω την αλήθεια. Κουράστηκες, δαμέ. Κουράστηκα, δαμέ. Γιατί δεν σου φτάνουν σε αυταλές, τα φιλούθια, το θαλασσούι, τι σου λείπει. Τι σε χαλάει εδώ πέρα στη Μεγαλόνισον. Η Ανούλα, η Μιβίση, ο Μιχάλης, ο Χατζηγιάννης, ποιος τι σε χαλάει. Ο Χατζηγιάννης αρέσκει μου. Εσύ είναι πρότιμα να μην ισχύσεις δαμέ, δηλαδή. Μα έβρισες, δεν ξέρω τι μου. Θέλω να μου πεις πού θα προτιμούσες να μένεις, Κύπρο ή Ελλάδα. Ελλάδα. Έχει πιο πολύ κόσμο. Ελλάδα. Πολύ περισσότερα κορίτσια. Εντάξει, τα κυπριακά τα έχουμε συνηθίσει. Η Ελλάδα είναι διαφορετικά. Προτιμώ την Κύπρο. Αρέσει και μου καλύτερα. Ελλάδα. Επειδή έχει πιο ωραίο αγόρια εκεί. Εγώ θα προτιμούσα να είμαι Κύπρο, διότι εδώ γεννήθηκα, εδώ ζω, εδώ είναι τα βιώματα μου. Ελλάδα. Ζωάρα. Ελλάδα. Διότι έχει πιο ωραίες κοπέλες και θάλασσες. Κύπρο. Επειδή σαν την Κύπρο δεν έχει. Αυτό είναι σαν τη Χαλκιδική. Εννοείται. Αλλά. Ελλάδα εννοείται, φίλε. Γιατί υπάρχουν πιο σειρά. Ρουγαβλιάρικα κομμενάκια και το νόημα της ζωής είναι ένα, το μου αυτό. Κύπρο. Γιατί είναι καλύτερα τα οικονομικά. Κύπρο. Κύπρο είναι όλοι μια χαρά. Έχουμε τις θάλασσες μας. Οι τρεις πόλεις θάλασσες, είναι όπως η Ελλάδα που έχουμε θάλασσες. Καλά έχουμε θάλασσα στην Ελλάδα. Εντάξει, στην Κύπρο είναι πιο ωραίες. Έχουμε και πιο ωραία κορίτσια. Ελλάδα, φίλε με χίλια. Γιατί εδώ πέρα δεν έχουν τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν φαΐ και δεύτερον οι γυναίκες είναι ξινές. Δεν σου ρωτήσω τι γνώμη πιστεύεις έχουν οι Έλληνες για τους Κύπριους. Ότι είμαστε αμόρφωτοι και κυλίντζοι. Δηλαδή δεν συμπεριφερόμαστε σωστά. Δεν τους συμπαθούν πολύ. Καθόλου βασικά. Δεν ξέρω, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Ελλάδα και Κύπρου. Δεν ξέρω πώς γιατί συμπεριφέρονται. Κόντρα, παιδιά, Ενούλα, η Βύση μας ενώνει. Επειδή έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στην Ελλάδα και σε πανεπιστήμια, έχουν πολύ καλή γνώμη οι Έλληνες για μας. Ειδικά κάποιες περιοχές που είχε στην Κρήτη. Είχαμε στουσιώδη θερμή υποδοχή Κύπρια. Είμαστε σωρούν και αδέρφια τους. Δεν ξέρω αν μας αγαπάνε ιδιαίτερα, αλλά μας. Τι σου μου κάνει, έχω και ακούσει ότι. Τι σου μου πει. Αλλά μας θέλουν κατά βάθος. Οι Κύπροι τι γνώμη έχουν για τους Έλληνες. Ότι είμαστε καλαμαράδες, αλλά μας τους κριτικούς λέει μας βάζουν σε άλλο κουβά. Και νομίζουν ότι είναι πολύ μπροστά από την Ελλάδα, α πούμε, γίνει 100 χρόνια πίσω. Όχι και τόση καλή, αλλά αντά. Δεν έχουν την καλύτερη ιδέα, έτσι πως το θεωρώ εγώ. Γιατί, τι σου έχουμε κάνει. Πώς πιστεύω ότι είσαι μαλακισμένης γαμό ότι είμαστε διάολο. Ότι είσαστε μαλάκες. Εσύ πιστεύεις ότι είμαστε μαλάκες. Καλά, όχι, εσύ είσαι ωραίος. Κυπρίζω λίγο. Διότι οι υπόλοιποι δεν έχουν εγκέφαλο. Είμαι εγώ και οι υπόλοιποι στην Ελλάδα, δηλαδή. Εγώ εκπροσωπώ το έθνος. Έχετε εσείς την αναβίση και η Ελλάδα το Vibrator. Vibrator Productions. Μερικοί σου αγαπάμε πάρα πολύ το ίδιο και μερικοί όχι τόσο. Επειδή εμπλέκονται τα πολιτικά μέσα στη μέση. Ας πούμε, μερικοί θέλουν ακόμα ένωση με την Ελλάδα κτλ. Εσύ τι θες. Εγώ, όπως είμαστε. Εγώ το Γεωργούλη θέλω. Αρκετά καλή, βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και στερεότυπα από κάποιους. Χρησιμοποιούμε κατά κόρον στην Κύπρο τη λέξη καλαμαράδες που έχει μείνει λόγω της χρήσης του κοντιλοφόρου στα παλιά χρόνια μια επαναστάση από τους Έλληνες και έχει μείνει στην Κύπρο χρόνια αυτή που ήταν μορφωμένη και έχει μείνει η έννοια ότι ήταν αυτή που έφεραν τον κοντιλοφόρο. Γι' αυτό έχει μείνει η καλαμαράς και τη χρησιμοποιούμε, κάποιοι τη χρησιμοποιούν και με ειρωνικό τρόπο κάποιες φορές. Είναι μυαλά που σκέφτονται με δικό τους τρόπο. Τι σου τις πάει στους Έλληνες, τι πιστεύεις ότι η Κύπρο είναι καλύτερη από τους Έλληνες. Είσαστε έτσι λίγο. Όχι ψεύτες, έτσι φουσκώνετε λίγο τα πράγματα. Το τόσο κάνουμε το τόσο. Αυτό δεν θέλετε γυναίκες. Κοινό που καλαμαρίζουν. Εμίλου σωστά. Κάνουνε. Καλαμαρίζουν. Δηλαδή. Καλαμαρίζουνε. Μ' αρέσει το διόρθωσο και βάλε στο έψινο στο τέλος γιατί αυτό δεν καταλάβαινε. Δηλαδή μιλούνε πολύ σπαστά. Για πες μου κάτι που λένε σπαστά στην Ελλάδα. Έλα ρε φίλε, δώσε ένα τσιγάρο τώρα να τρελαθούμε. Ενώ στην Κύπρο. Δώσε μου ένα τσιγάρο. Α. Κατάλαβα τι εννοείς. Ξεκάθαρα. Είστε ψεύτες. Ποιοι? Οι Έλληνες. Είστε ψεύτες, δεν είστε ειλικρινείς. Εγώ σου έχω πει κάποιο ψέμα. Εσύ όχι. Ποιο σου έχει πει τότε. Υπάρχουν πολλοί. Θέλω να μου πεις δύο θετικά της Κύπρου και δύο αρνητικά. Σε ωραίες παραλίες. Γενικά σε ωραίες τόπους να πάει. Καλό καιρό. Καλό καιρό. Έχουμε εδώ πέρα 51 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν βρέχει συνέχεια για την Αγγλία να μας κάνει βροχές. Καλό καιρό. Καλό καιρό εδώ πέρα, στάζουμε. Τα θετικά της Κύπρου είναι η ομορφιά. Σπέδαμε ο τόπος είναι πολύ ωραίος. Τι έχουμε άλλο ωραίο στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχει ωραίο δάσος, ωραία πέφκα. Γεια σου Στέλιο. Μια γειτονιά είμαστε εδώ στην Κύπρο. Γεια σας κύριε Στέλιο. Γεια σας, γεια σας. Και εγώ στην ίδια γειτονιά. Στην ίδια γειτονιά είμαστε μαγικό. Στην Ελλάδα δεν γίνεται. Αυτά έχουμε γίνει ξένοι όλοι στην ίδια πόλη. Δουλειά. Άνοιξαν πάρα πολλέ δουλειέ. Ο κόσμο είναι πιο ζωντανό, πιο δοτικό, επειδή είμαστε και πιο κλειστή κοινωνία, πιο μικρή κοινωνία. Το θετικό τη Κύπρου είναι τα κορίτσια. Τι ευκαιρίες που έχεις στην Κύπρο δεν τις έχεις στην Ελλάδα πλέον. Τι ευκαιρίες έχεις. Τόσο από οικονομικές, ζωή και δουλειά και ευπορία και όλα ιστορικά. Νομίζω τα συνδυάζει όλα. Πόσο χρονών είσαι. 24. Είναι είσαι υπουργός πολιτισμού, παιδείας, τι μας μιλάς εδώ πέρα λες και. Όχι, αλλά είμαι μια νέα που θα μπει στη δουλειά πλέον και γι' αυτό πιστεύω. Τι ελάττωμα έχουν οι Κύπροι σε σχέση με τους Έλληνες. Είναι χώρια, είναι βλάχοι. Τι. Οι Κύπροι. Είναι βλάχοι. Ναι. Είσαι από Κύπρο. Ναι. Οι άντρες, οι κοπέλες όχι. Την αγένεια που έχουν οι παραπάνω Κυπρέοι. Πολύ ζέστη και ακριβές οι τιμές. Κόβουν κεφάλι.
γαλλικό μου κεφάλι. Όλα μου αρέσουν. Εντάξει, είμαστε λίγα χρόνια πίσω, ας πούμε. Τεχνολογικά, στην οτροπία, λίγο στον τρόπο σκέψης, όλα αυτά. Γεμίσαμε με ξένους και χάνουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα. Α, μαν είσαι υπουργός. Κάποια θετικά και αρνητικά της Ελλάδας. Όλοι οι διάσημοι έρχονται Ελλάδα. Ο Κάμερον Ντάλλας, η Λέιντι Γκάγκα. Τι άλλο θέλουμε. Κάτι Ακρόπολης, κάτι πολιτισμού, κάτι μνημεία, όχι. Τα αξιοθέατα σας είναι πολλά ωραία. Ναι, τώρα τα μπουζούκια, τι αξιοθέατα. Τα μπουζούκια σας είναι απέναντι. Απέναντι, μου τι σαν τα είπε, δαμέ. Θεωρώ ότι είναι πιο ανοιχτό μυαλί οι Έλληνες, ας πούμε. Ωραίους γύρους, γύρους πολλά ωραίους. Ελλάδα έχει πολύ ωραία τοπία, πρωτεύουσα του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Λόγω οικονομικής κατάστασης δεν θα ήθελα να ζω Ελλάδα. Τα αρνητικά, τα μετρό πρέπει να μυρίζουν μασχαλίλα. Εσείς δεν έχετε μετρό όμως εδώ. Όχι, γι' αυτό. Αλλά δεν μυρίζουν μασχαλίλα εφόσον δεν έχουμε μετρό. Ποιο ωραίοι άντρες στην Ελλάδα ή στην Κύπρο? Ποιο ωραία μάτια οι Έλληνες, ποιο ωραίοι άντρες οι Κύπροι? Στην Ελλάδα. Είσαστε πιο ανοιχτοχρώμοι, είσαστε πιο καστανοί. Εγώ είμαι πρώτη μου τους καστανούς άντρες. Κύπρο. Γιατί? Δεν με βλέπεις εμένα τόσο είμαι. Άρα Ελλάδα. Στην Ελλάδα, με διαφορά. Ποιο ωραίοι Ελλάδες. Κοίτα. Πριν μου ανέλησες ολόκληρο κοινωνικό πολιτικό σύστημα. Είναι λίγο περίπλοκο, αλλά θα σου πω στην αλήθεια στα ίσια. Στα ίσια, τώρα είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Εντάξει, στις δύο χώρες έχει πολύ ωραία παιδιά, δεν έχω θέμα. Αλλά. Αλλά οι Έλληνες ξέρουν πώς να προσεγγίζουν μια κοπέλα, νομίζω καλύτερα από κάποιους Κύπριους. Είναι πιο όμοι. Ενώ οι Έλληνες πώς την πέφτουν? Πιο ζεστά νομίζω. Τι έρχονται εκεί πέρα με τους αναπτύρες? Όχι, έρχονται εκεί. Τα λέοντος. Λένε Ελλάδα. Δεν ξέρω εγώ. Εσύ τι λες? Ελλάδα, να σου πω αλήθεια. Κοίτα να δεις, αυτά είναι γούστα στις γυναίκες. Αλλά πιστεύω ότι εμείς είμαστε πιο άντρες μέσα. Ότι δεν μπορούν να με φτάσουν στην καυλοσύνη, είναι πιο καβλιάρες από αυτούς, όχι να κάνουν. Κριτικός, τι εγγύηση, παίζω εγώ νομίζω. Ο κριτικός ήρθε στην Κύπρο και ρίξε την κοπέλα που είναι. Είμαι από την Φινλάνδια. Τι μπάλα έχεις παίξει, ρε φίλε. Ελλάδα. Και αστράφτει το βλέμμα τους, γιατί? Στην Ελλάδα μιλούν διαφορετικά, μιλούν πιο ωραία. Είσαι πιο ωραίο λεξιλόγιο στην Ελλάδα. Τον τραβά μια γυναίκα. Ποικιλομορφία. Σου άρεσε. Διαφοροποίηση. Διαφωτισμός. Πανάκια. Πανάκια. Τι ωραίες γυναίκες που έχει Ελλάδα ή Κύπρο? Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, Κύπρο. Γιατί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάω στην Ελλάδα και κλείνω τα μάτια μου, έτσι κυκλοφορώ. Πώς είστε έτσι, βρε Ελληνίδες? Τι είναι αυτό το πράγμα? Κύπρο. Ελλάδα. Διαφορετική η νοοτροπία. Είναι διαφορετικό το στυλ, πιο ελεύθερες. Κύπρο. Θα σου δώσω το παράδειγμα να σου πούμε. Τι άλλο θέλει? Καταρχάς ψηλές. Αφορά στα κούνια. Να με δεις και εμένα με τα κούνια θα πάρει την πλάκα σου. High heels. Στην Κύπρο. Είμαστε πιο ωραίες. Εσύ από Κύπρο, ε? Θα κάνει και τις βουρεύει. Έγινε με δού. Θες να ξακολουθήσουμε πως και στο Instagram? Ναι. Σταμάτα μωρή ψωνάρα, σταμάτα μωρή ψωνάρα. Στην Κύπρο, να είμαι ειλικρινής. Όχι, θέλω να πεις θέματα. Σαν την Πεκκυζίνα. Επειδή στην Κύπρο θα δεις πολύ διαφορετικές γυναίκες από την Ελλάδα, δεν είναι το στάνταρ. Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι. Όχι, μελαχρινές ψηλές. Είναι αυτό με την ουρά. Εσείς πώς είστε? Έχει απ' όλα. Ξανθές, μελαχρινές, ψηλές, κοντές. Ελεύθερα πιασήματα. Πόσο πάει το πρόγραμμα? Θέλω να κοιτάξει την κάμερα και να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες τώρα που μας βλέπουν. Να μας ελευθερώσει από την Τουρκία. Η Ελλάδα. Αυτό θέλω με όλο. Θεσσαλονίκη, παιδιά. Για πάντα. Θεσσαλονίκη. Έχετε πολλά ωραία χώρα. Πρέπει να την εκμεταλλεύεστε. Και πιστεύω εσείς, άμα κάτσετε να σκεφτείτε καλύτερα, να πάτε πολλά πιο μπροστά από την Κύπρο. Ό,τι καλύτερο στους Έλληνες στην Αυστραλία, στους Έλληνες του Καναδά, στους Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας. Στους Έλληνες Ελλάδας, όχι όμως, τα χειρότερα. Ό,τι καλύτερο φυσικά και στους Έλληνες του ζουν στη Μητροπολιτική στην Ελλάδα μας. Όσοι παίζετε LOL, να παίζετε καλύτερα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα πάμε τώρα στους Ολυμπιακούς, θα εκπροσωπήσουμε σαν Ελλάδα τη χώρα μας και θα είμαστε άχρηστοι. Είστε καλοί εδώ? Εμείς είμαστε καλύτεροι πάντως. Είστε κομμάτι στο LOL, γι' αυτό και η παραλλαγή. Είστε υπέροχοι. Μα πριν τους έλεγες ψεύτες. Είστε υπέροχοι όμως. Να έρθετε στην Κύπρο. Σου περιμένεις εσύ στο αεροδρόμιο? Όχι. Η Κύπρη δεν είναι τόσο χάλια όσο πιστεύετε ότι είναι. Είναι παραπάνω, τι. Ελληνάρες μου, subscribe στο βαϊμπρέτορα μου, καμπανούι και ούλα ούλα. Ελάτε στην Κύπρο. Θα καταλάβετε από κανονικές διακοπές. Συνδυάζουμε τα πάντα. Φτιάχνετε και το μενού μας εδώ πέρα. Ναι. Ελάτε Κύπρο. Τι ήταν ερωτικό κάλεσμα αυτό? Ελάτε Κύπρο. Κατά κάποιο δρόμο. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Βρε Λισάρα, τι συμβαίνει? Είμαι από Ελλάδα. Μπορώ να σου δείξω και την επικότητά μου. Σε φτιάχνει αυτό τώρα? Πολύ σου ήρθε καμίξ κανεί. Σίγουρα. Είπε ότι ήρθε για να φιληθούμε για το thumbnail. Ναι. Και έλεγε στο προσωπάκι τη. Ναι. Να φιληθούμε για το thumbnail. Θε να δώσουμε άλλο ένα φιλί? Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό όλη μέρα. Ναι. Ναι. Ανούλα, βρίσκει την φιλούτια. Μίλησε μου λίγο στα κυπριακά. Είναι σεξουαλικό. Περτικό πουλαρό χειλό μου. Αυτό είναι έτσι διασταύρωση πουλιών. Διασταύρωση golden retriever με Πεκίνο Άιντα αυτό. Μέσα ένα μοντσκόι ασκό και τραβώσει καμία. Κάμετε του ούλια γραφή και καμπανούι δίπλα. Καμπανούι. Δεν το καμπανούι δεν το πατάνε. Δεν το πατάνε το καμπανούι. Και πού πάνε. Χωρίς καμπανούι πού πάνε. Δεν να ξέρετε τι βγάλει βίντεο. Έχεις κάνει follow στο Instagram? Έχω τα πάντα. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, τα πάντα. Α, δεν με βάλεις ένα το βίντεο, πρέπει να με βάλεις. Θα σε βάλω, εντάξει. Α, θα το δω.
Έξαλλη, έξαλλη. Θέλω να δώσουμε και ένα φιλί για το βίντεο. Αχ, Έλληνες με λαχρινή καταναόξαντη. Ουι, 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 φιλούδια. Να με περίσεις το Facebook, πώς είναι. Είναι πέσιμο τώρα αυτό. Όπως θέλει, πάρτε. Α, μέσα, μέσα.